Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πλήθος ιερέων από το Φανάρι και από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη έστειλαν τις ευχές τους εν ώψη Χριστουγέννων. Και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας από τη Σιέρα Λεόνε στέλνει το δικό του χριστουγεννιάτικο μήνυμα μαζί με τα παιδιά, τους αγγέλους της Αφρικής όπως και τα χαρακτήρισε. Προσευχόμενοι για αγάπη και ειρήνη στον κόσμο με το νέο έτος, δεν παραλείπει κανείς να υπενθυμίσει τις ηθικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και του καταναλωτισμού, ζητώντας από τους πιστούς να δώσουν σε αυτά την πρέπουσα σημασία. Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, Θεός εφανερώθη εν σαρκή και γεννήθη ήδη ημάς πεδίων νέων. Η εορτή της γεννήσεως του Χριστού είναι εορτή της εν σαρκή φανερώσεως του Θεού στον κόσμο. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που δίνει την αίσθηση κοσμογονίας, επιμένει να λάμπει το άστρο της Βηθλέμ. Εκεί όπου ου σκύπτρα και θρόνι, αλλά εσχάτη η πτωχία. Το αγνοούμε ίσως, μα ωστόσο λάμπει. Το φως αυτό δεν έρχεται μόνο από τον ιστορικό βάθος των 2000 και πλέον ετών. Το ζούμε στα πρόσωπα των Αγίων μας και στο πρόσωπο κάθε αδελφού μας που επισκέπτεται τον φυλακισμένο, παρηγορεί τον άρρωστο, δίνει ψωμί στον πεινασμένο, εφαρμόζοντας τις εντολές του Κυρίου. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι παρόν ο Θεός. Ο Χριστοτερπής εορτασμός της αρκώσεως του Θεού Λόγου είναι μία πράξη αντιστάσεως εις την εκκοσμίκευση. Τιμιότατοι αδελφοί και πεφιλημένα τέκνα, γενεά παρέρχεται και γενεά έρχεται και επερχόμενε εξελίξεις είναι κατάνθρωπον δυσκόλως προβλέψει υγιεινών, αγλαόκαρπων και εφρόσινων των νέων ενιαυτών της Χριστότητος Κυρίου. Χρόνια πολλά. Αδέλφια μου, το φετινό μου μήνυμα των Χριστουγέννων δεν θα σας το δώσω από την Αλεξάνδρεια. Δεν θα σας ομιλήσω από το γραφείο, αλλά σας απευθύνω αυτό το μήνυμα αγάπης από τη χώρα των ματωμένων διαμαντιών, από τη Σιέρα Λεόνε. Δεξιά και αριστερά μου έχω αυτά τα παιδιά που είναι οι άγγελοι της Αφρικής. Όλοι γνωρίζουμε αυτή τη χώρα από τα ματωμένα διαμάντια. Απόψε όμως που εκατοντάδες λαμπτήρες θα ανάβουν που θα λένε τον ύμνο της αγάπης «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, ελάτε κοντά μας». Κοιτάξτε αυτά τα μάτια τα λαμπερά των παιδιών της Αφρικής και στο πρόσωπό τους ας δούμε μαζί απόψε τον μικρό Χριστό. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα εσάς, την πατρίδα μας την Ελλάδα, που από το υστέρημά σας μας βοηθείτε σαν Εκκλησία. Η εορτή των Χριστουγέννων έρχεται να προσφέρει το θεραπευτικό αντίδοτο στον ιό της ανασφάλειας, να ξαναζωντανέψει στο νου και τη συνείδησή μας μια αλήθεια που συχνά λησμονείται, ότι ο Θεός με θυμών, ο Θεός της δικαιοσύνης, της δυνάμειος και της αγάπης. Ανοίξτε, κάντε το βήμα, ανοίξτε την καρδιά σας, ανοίξτε το νου σας, ανοίξτε τα σχέδιά σας, ανοίξτε τους προγραμματισμούς σας, δώστε χώρο σε αυτόν τον Χριστό, τον Θεό που έγινε άνθρωπος, για να μπορέσετε να δείτε έναν καλύτερο κόσμο. Πολύ όμορφα μηνύματα. Και φέτος, να πούμε, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων έστρωσε γιορτινό τραπέζι αλληλεγγύης για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε ένα πολύ μεγάλο γιορτινό τραπέζι και περισσότερα από 1.000 άτομα, 1.000 αστέγους και απόρους που έχουν πραγματικά ανάγκη αυτές τις δύσκολες μέρες, αισθάνθηκαν για λίγο έστω το χαρούμενο κλίμα των Χριστουγέννων. Παρά την πολλή βροχή στο κέντρο της Αθήνας, πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαν και αντάλλαξαν ευχές αγάπης για τις όμορφες μέρες.
φορές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όπως η οικονομική κρίση αλλά και η μοναξιά. Δυστυχώς σε αυτή την πόλη έχουν αυξηθεί οι άστεγοι. Παρ' όλα αυτά, τέτοιες κινήσεις δίνουν ένα χαρμόσυνο κλίμα. Οι πρωτοβουλίες συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου των Χριστουγέννων, που προσφέρουν γεύματα σε Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα. Ας αλλάξουμε κλίμα τώρα. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν για ακόμα μία φορά Τούρκοι αξιωματούχοι στο ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Συνεχίζουν τις εμπριστικές δηλώσεις με τον εκπρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν τετελεσμένα που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Αυστηρό μήνυμα προς τη γείτονα χώρα έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος από τη Λευκοσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα συντρίψουμε όποιον τολμήσει να αμφισβητήσει την εδαφική μας ακεραιότητα αλλά και το διεθνές δίκαιο. Νέες εμπριστικές δηλώσεις από την Τουρκία πυροδοτούν το ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και τη γείτονα χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γύρω από την Κύπρο, επισημαίνει προκλητικά από την Άγκυρα ο εκπρόσωπος τύπου του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από την Τουρκία. Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz sürekli hareket halinde olan bir bölge. Doğu Akdeniz'de yani Kıbrıs'ın kuzeyinde ve güneyinde. Doğusunda ve batısında biz hukuk dışı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili durumların yaratılmasına bugüne kadar hiçbir zaman müsaade etmedik. Bundan sonra da... Την ίδια ώρα με τη συμβολική παρουσία του Πάνου Καμένου, την παραμονή Χριστουγέννων στη φρεγάτα Θεμιστοκλής, αλλά και στο στρατόπεδο της Ελδίκ στη Μαλούντα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία, την εδαφική μας ακεραιότητα και το διεθνές δίκαιο, θα το τσακίσουμε. Θα το συντρίψουμε. Αυτό δεν απειλεί προς κανέναν. Αυτό δεν είναι λεωταρισμός. Αυτό είναι η άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, του δικαίου. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή για να καταλάβουν όλοι ποια είναι τα όρια μας και να ξέρουν ότι το έχουν συνενωμένο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στην περιοχή όπου η γεωτρήση στην Κυπριακή ΑΟΣ είναι σε εξέλιξη και η Άγκυρα επιχειρεί να κάνει αισθητή την παρουσία της. Όταν μυκτεσέπ χακλαρμζήν, ışığında doğal gaz, petrol arama çalışmalarına elbette devam edeceğiz, sondaj çalışmalarına elbette devam edeceğiz. Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu da her platformda savunmaya devam edeceğiz. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Hukukumuzu ihlal eden, fiili durum yaratmayı amaçlayan adımlar atıldığı zaman da elbette bunlara tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz. Ξεκινώντας η Κύπρος για την εκμετάλλευση του φυσικού της αερίου με την Τουρκία να απειλεί και να κατεβάζει κάτω πολεμικά πλοία, δεν είχε μόνο τη μόνιμη συνοδεία της Ελλάδος, δηλαδή την Ελδίκ και το πολεμικό μας ναυτικό, αλλά ήρθαν και οι συμμαχικές δυνάμεις για να στείλουν ένα μήνυμα να αφήσουν ίση και την Κύπρο να προχωρήσει στην εξόρυξη του φυσικού της πλούτου. Και αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα. Μέσα από συντρίμμια λάσπης και τόνους λάσπης, συγγνώμη, ακούστηκε το κλάμα ενός παιδιού. Ήταν χτυπημένο και τρομοκρατημένο. Ο μικρός Αλή ήταν ένας από τους τυχερούς. Είχε εγκλωβιστεί μετά το τσουνάμι που σάρωσε την πόλη Μπάντεν της Ινδονησίας στα Ερείπια. Δεν μπορούσε να βγει και είχε μόνο ελάχιστο χώρο για να αναπνεύσει και αυτό τον κράτησε στη ζωή. Τον εντόπισαν εγκλωβισμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε καταπλακωθεί από ξεριζωμένα δέντρα, χαλάσματα και λάσπη. Έμεινε κάτω από τα Ερείπια για περισσότερες από 12 ώρες. Τα σωστικά συνεργεία μεθοδικά άρχισαν να απομακρύνουν τα μπάζα, μέχρι που τον έφτασαν και με μια συντονισμένη προσπάθεια τον απεγκλώβησαν. Το παιδάκι βλέπει το φως της ημέρας και ξεσπά σε κλάματα στην αγκαλιά του διασώστη, όπως βλέπουμε και εδώ. Έχει χάσει, να πούμε, την οικογένειά του, αλλά τουλάχιστον είναι εκείνο ζωντανό. Συνεγερμός όμως και στη Σικελία, καθώς το ηφαίστειο της Έτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, εξεράγει με αποτέλεσμα να υψωθεί μια τεράστια στήλη τέφρα στον ουρανό και οι αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας στις ανατολικές ακτές της Σικελίας. Πάνω από 130 μικρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στο ηφαίστειο πριν και μετά την έκρηξη, ενώ σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Υφαισθητολογίας της Ιταλίας, η μεγαλύτερη δόνηση
απόγνωση είχε μέγεθος 4 βαθμών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, ενώ να θυμίσουμε ότι η τελευταία μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου ήταν ύψους 3.330 μέτρων και σημειώθηκε το 1992. Την ώρα που η Άγκυρα επιμένει ότι θα προχωρήσει κανονικά στην αγορά των ρωσικών S-400 και σκέφτεται παράλληλα να εξοπλιστεί και με αμερικανικούς πυράβλους Patriot, ετοιμάζονται πυρετοδός για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία. Ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν αποκαλύπτει μάλιστα και την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφτεί την Τουρκία μέσα στο 2019. Αμερικανικά Patriot αλλά και ρώσικα S-400 επιμένει ότι θα αγοράσει η Τουρκία, παρότι το Αμερικανικό Κογκρέσο αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την άλλη πλευρά, η τουρκική προεδρία επισημαίνει ότι η αγορά των αμερικανικών πυράβλων δεν θα έχει καμία επίπτωση στη συμφωνία που συνάφθηκε με τη Ρωσία για την αγορά του ανταγωνιστικού συστήματος. Αμερικανικά tarafından Patriot'larla ilgili böyle bir teklif gelirse Türkiye'yi tatmin edecek. Bu şartları yerine getirecek bir teklif oluşturulursa Türkiye elbette buna olumlu bakacaktır. Bu S-400 sürecini hiçbir şekilde etkilemez. S-400'lerle ilgili süreç daha önce de ifade ettiğim gibi tamamlandı. 2019'un sonlarına doğru Ekim gibi bekleniyor. Gerçekleşecek. Dolayısıyla biz bunları birbirinin alternatifi olarak görmüyoruz. Bunlar paralel olarak yürüyebilecek. Περισσότερες λεπτομέρειες από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος του Yanımız son telefon görüşmesinde Sayın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını. Έτοιμα τα αμερικανικά στρατεύματα για την αποχώρησή τους από τη Συρία, την ώρα που ο Ερντογάν μεταφέρει θωρακισμένα και Τούρκους κομάντο στα νότια σύνορα της χώρας. Με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσία Καρ, να διαμηνύει ότι είναι όλα προγραμματισμένα και προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο. Για να συζητήσει μάλιστα για τη διαδικασία αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, θα ταξιδέψει στη Ρωσία και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου. Τούρκοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος 2 διασύμων ηθοποιών της γείτονος χώρας ότι προσέβαλαν τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είναι η κατηγορία, και ότι τάχθηκαν υπέρ ενός πραξικοπήματος κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού talk show. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil. Δύο Τούρκοι καλλιτέχνες ισχυρίζονται πως η Τουρκία θα πρέπει να εκλέξει δημοκρατική κυβέρνηση, ιδάλλως ο ηγέτης της θα έχει άσχημο τέλος. Αυτές είναι οι αιχμηρές δηλώσεις που μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολουθούσαν γνωστή τηλεοπτική τουρκική εκπομπή, ήταν αρκετές για να βάλουν στο στόχαστρο του Ερντογάν δύο από τους διασημότερους ηθοποιούς στη γείτονα χώρα. Olduğu gibi, karşılaştığı gibi, belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayır. Ο ίδιος ο Ταγκίπ Ερντογάν ζήτησε να παρέμβει δικαιοσύνη και εγκρίθηκαν από τον εισαγγελέα για ανάκριση με την κατηγορία πως προσέβαλαν τον πρόεδρο της Τουρκίας και τάχθηκαν υπέρ ενός νέου πραξικοπήματος. Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Yaz deftere. Savcı Bey'i çağırdılar. İfade vermeye. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ερντογάν βάζει στο στόχαστρό του ανθρώπους της τέχνης. Και τον Αύγουστο του 2013, τουρκικές αρχές συνέλαβαν 26 δημοφιλείς καλλιτέχνες επειδή ένωσαν τότε τις φωνές τους με τους διαδηλωτές στην πλατεία Ταξίμ. Οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Από ό,τι φαίνεται όμως και οι παραβιάσεις του νόμου από τα καταστήματα είναι πολλές. Αλλαγές αναμένονται από τις αρχές του χρόνου στο θέμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς εντός Ιανουαρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών που θα προβλέπει την αύξηση των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα ή μέσω e-banking που θα απαιτούνται για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Απότερο στόχος φυσικά είναι και να εμποδιστεί η φοροδιαφυγή. Ξεκίνησε μεγάλο σαφάρι ελέγχων από την οικονομική αστυνομία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Αττικής. Τα αποτελέσματα ήταν ότι από τα συνολικά 17 καταστήματα που ελέγχθησαν, στα 10 διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής, της ασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας. Την ίδια ώρα, στην κατάθεση τροπολογίας μέσα στον πρώτο μήνα του χρόνου, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ποσοστού χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν οι καταναλωτές το αφορολόγητο όριο αλλά και την εξάλληψη
της φοροδιαφυγής προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Η αύξηση αυτή αναμένεται να κυμανθεί από 25 μέχρι και 50% και να επιβληθεί κατά 10% σε κάθε εισοδηματική κατηγορία. Παράλληλα, αναμένεται η μείωση του ποσοστού χρήσης μετρητών ανασυναλλαγή, ενώ το όριο αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί από τα 500 στα 300 ευρώ ή ακόμα και στα 200 ευρώ ανασυναλλαγή. Με την επιβολή αυτών των δύο μέτρων και την ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της χρήσης των POS, στόχος της κυβέρνησης είναι ο δραστικός περιορισμός της χρήσης μετρητών στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων, αλλά και οι επιχειρήσεις να παίρνουν μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου τζίρου τους μέσα από τα μηχανήματα POS, ώστε να εμποδίζεται η φοροδιαφυγή. Ένα μέτωπο ψύχου σαρώνει από τα ξημερώματα ολόκληρη τη χώρα. Με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Βάσει των προγνωστικών στοιχείων, το μέτωπο του χιονιά ξεκίνησε από τη Μακεδονία, ενώ βαδίζει με γοργούς ρυθμούς και ως την Κρήτη, κινούμενο με ταχύτητα κατά μέσο όρο 50 χιλιόμετρων την ώρα. Έτσι, σήμερα Χριστούγεννα ο καιρός θα είναι άγριος με κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Βροχές ή χιονόρερο θα εκδηλώθηκαν μάλλον στα παιδινά και καταιγίδες, κυρίως στην νότια χώρα και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Ενώ στο Αιγαίο επικρατούν θυελώδεις βοριάδες με εντάσεις που φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ και ενδεχομένως και τα 9 μποφόρ. Χιονοπτώσεις και στα ορεινά και ημιωρινά ηπειρωτικά, καθώς και σε περιοχές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα με χαμηλότερο υψόμετρο. Κατά τόπου σημειώνεται να πούμε και χιονόστρωση, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, όπου έχουν ήδη ντυθεί στα λευκά σχεδόν όλες οι περιοχές. Η θερμοκρασία, να πούμε, έχει υποχωρήσει αισθητά. Προσοχή και αλυσίδες λόγω παγετού θα χρειαστούν στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όλης της χώρας. Να σημειώσουμε ότι και στην Αττική μπορεί να υπάρχουν χιονοπτώσεις. Στην Πάρνηθα ήδη, να πούμε, το έχει στρώσει, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Βροχές, πρόσκαιρες καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί και παροδικές χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά και προοδευτικά σε ημιορεινά τμήματα του νομού. Από τις νυχτερινές ώρες και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, χιονόπτωση είναι πιθανό να εκδηλώνεται κατά περιόδους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Αθήνας κυμαίνεται από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Τα παιδιά διασκεδάζουν σε όλες τις πόλεις, αλλά στη λαμπρή Αθήνα οι γιορτές έχουν το κάτι ξεχωριστό. Σε όλες τις γωνιές της διεξάγονται εορταστικές εκδηλώσεις για μικρούς, αλλά και μεγάλους που νιώθουν ακόμη παιδιά. Με το Γαλλικό Πρακτορείο, μάλιστα, να κάνει ειδική μνήμα στη χριστουγεννιάτικη τουριστική πρωτεύουσα της Ελλάδας, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Χριστούγεννα στην Αθήνα. Φωτεινά λαμπιόνια, στραφτερά στολίδια, πλανώδια εξωτικά, άγιοι βασίλειδες και ήρωες παραμυθιών. Το Γαλλικό Πρακτορείο, μάλιστα, κάνει ξεχωριστή αναφορά στον τουρισμό της Αθήνας, αλλά και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο μαγνητίζει τα βλέμματα στο ανανεωμένο πεδίο του Άρεως, όπου μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη πολιτεία περιμένει τους μικρούς και μεγάλους φίλους. Ελάτε κοντά μας, θα βρείτε τα πάντα. Ζαχαρούπολη, παιχνιδότοπο, αγορά με όλα τα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Καλά Χριστούγεννα. Εργαστήρια κατασκευών, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις για παιδιά. Όλα αυτά στο λαμπερό πεδίο του Άρεως που βρέθηκε και η Ρένα Δούρου. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Περιφερειάρχης Αττικής μοίρασε δώρα στα παιδιά που φιλοξενούνται στα χωριά ΣΟΣ. Αισθάνομαι ότι πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν και πίστεψαν ότι μπορούμε να παραδώσουμε στους συμπολίτες μου ένα πεδίο αντάξιων των αναγκών. Όλη η Αθήνα σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, με μικρούς αλλά και μεγάλους να έχουν τη δυνατότητα σε κάθε γωνιά της να απολαύσουν τις γιορτινές αυτές μέρες. Και συνεχίζουμε με το όμορφο κλίμα. Με εντυπωσιακά έθιμα γιόρτασαν την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στο Καρπενήσι, ο ουρανός γέμισε με τα παραδοσιακά πολύχρωμα φαναράκια των ευχών. Ενώ στην Κέρκυρα γέμισαν οι δρόμοι από μελωδίες και χαρά. Σε όλες τις πόλεις αλλά και τα χωριά της χώρας μας υπάρχουν παραδόσεις που κάθε χρόνο στις γιορτές των Χριστουγέννων αναβιώνουν και σκορπίζουν παντού τη χαρά. Χριστούγεννα. Σε όλη την Ελλάδα έθιμα που αναβιώνουν και δημιουργούν μαγικές στιγμές για μεγάλους και παιδιά. Τα καντούνια της Κέρκυρας γεμίζουν μουσική και φωνές. Φιλαρμονικές του νησιού μαζί με τις χοροδίες ψάλλουν τα κάλαντα.
Τα ρουγκάτσια βγήκαν και φέτος στην Αλεξάνδρεια. Με σπαθιά στα χέρια, οι άντρες φορώντας φουστανέλες πριν ξεχυθούν στην πόλη, πήγαν στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου έλαβαν την ευχή του ιερέα, ενώ στο καρπενήσιο ουρανός γέμισε από τα φαναράκια των ευχών. Για να πραγματοποιηθούν όμως οι ευχές, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε και μετά να αφήσουμε τα φαναράκια αυτά να πετάξουν ψηλά στον ουρανό. Ένα χριστόψωμο 400 κιλών ευλόγησε την ημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων ο Μητροπολίτης στην Αρναία της Χαλκιδικής. Τα χριστόψωμα όπως και τα κεράσματα, τα λαλάγια, το πάτημα της πέτρας καθώς και τα φαγητά στην Κρίνη για τις Μοίρες είναι μερικά από τα έθιμα της περίοδου των Χριστουγέννων που τηρούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το λαϊκό δρόμενο Μωμόγερη παρουσίασαν ποντιακοί πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Κοζάνης στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το δρόμενο αυτό, μεταφερόμενο από τον Πόντο στην Ελλάδα, συνέχισε τη δική του αυτόνομη και παράλληλη πορεία, φτάνοντας ζωντανό ως τις μέρες μας. Στα τέλη του 2016, η Διακυβερνητική Επιτροπή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και ενέγραψε τον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ανθρωπότητας, το εθιμικό δρόμενο των Μωμόγερων. Η ονομασία του δρόμενου προέρχεται από τις λέξεις μίμος και γέρος. Στο έθιμο αυτό, οι λέξεις αυτές συνδέονται με τις μιμητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών γερόντων. Κατάλλους, υπάρχει σύνδεση με τον αρχαιοελληνικό θεό Μόμο, ο οποίος ήταν ο θεός της χλέβης και του σκώματος, της ηρωνίας και του σαρκασμού. Προσωποποίηση, θα λέγαμε, της κοροϊδίας και της αποδοκιμασίας. Στο δρόμενο παρουσιάζεται η αναγέννηση της φύσης με την αλλαγή του νέου έτους και έχει ένα σκοπό σάτυρας, θα λέγαμε. Στο δρόμενο αναπαρίσταται η ιστορία του Κιτή Γοζά. Παραδοσιακά, κάποιοι από τους συμμετέχοντες φοράνε το μάρια ζώων όπως λύκων και τράγων, ενώ άλλοι ντύνονται με στολές ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά και έχουν τη μορφή γεροντικών προσώπων και τριγυρνούν στις αυλές των σπιτιών. Οι αγάπες που διανύουμε μας κάνει όλους να θέλουμε να προσφέρουμε. Έτσι και οι ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Αντιπροσωπεία παικτών της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού επισκέφθηκε την παιδιατρική πτέρυγα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι με παιδικά χαμόγελα να πλημμυρίζουν το νοσοκομείο, με τους άσους των Ερυθρολεύκων να μοιράζουν δώρα και να φωτογραφίζονται με τους μικρούς θαυμαστές τους. Ο Παναθηναϊκός με ένα αστείο βίντεο, θα λέγαμε, όπου φαίνονται όλοι οι παίκτες να προσπαθούν να φτιάξουν κουραπ
Παπιέδες, χωρίς ωστόσο μεγάλη επιτυχία, έστειλε το δικό του χριστουγεννιάτικο μήνυμα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος και Άρης είπαν και εκείνες οι ομάδες με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τα χρόνια πολλά σε όλους. Οι Αγιοβασίληδες του Ολυμπιακού πέτυχαν τρίποντο αγάπης. Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στους λιλιπούτιους φίλους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους και νοσηλεύονται στην παιδιατρική πτέρυγα νοσοκομείου στο Μαρούσι. Ελπίζω να τους φοράμε στο και για λίγα δευτερόλεπτα μια χαρά να ξεχάσουν τα προβλήματά τους. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μακάρι να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Και τώρα που υπάρχουν και μέρες που ευχόμαστε όλοι για την καινούργια χρονιά κάτι, να ευχηθούμε και εμείς, εγώ προσωπικά μέσα στην καρδιά μου, υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί πιστεύω είναι το πιο σημαντικό αγαθό που πολλές φορές το ξεχνάμε και το θεωρούμε δεδομένο. Like it's a big miracle that people come here and visit them. And is that I think the best feeling when you see that the small kids are smiling because of you doing something. So I hope they get healthy and we all wish all them the best. Στο ΆΚΑ όλα ήταν γιορτινά για τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά σε ένα βίντεο που ανέβασαν οι πράσινοι δείχνει τον Νίκα Λάθη και την παρέα του να φτιάχνουν κουραβιέδες και να εύχονται με το δικό τους τρόπο καλές γιορτές στους φιλάθλους. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη, ευτυχία και χαρούμενο το νέο έτος. Εύχομαι υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το καινούργιο έτος. Από την οικογένεια του Όφη ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη, ευτυχία, τύχη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ich wünsche euch besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und insbesondere unseren Fans, die uns unterstützt haben, auch unseren Freunden und Familien. Und noch einmal alles Gute. Tschüss. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Sziasztok. Szeretnék nagyon boldog karácsony kívánni az Atromitos családnak. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ευχόμαστε Χριστούγεννα σε όλους. Αγάπη, υγεία. Ευτυχία. Feliz Natal y un próspero año nuevo para todos. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία. Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês. Καλές γιορτές στους φιλάθλους Ατρομήτου, με υγεία, ευτυχία και χαμόγελα. Κέβινος Κοράτσιου είναι που έπτυχε η Βανόκ. Αγάπη, υγεία. Ευτυχία. Καλή υγεία και ευτυχία στους αθλητές, στον κόσμο μας και στις οικογένειές τους. Εύχομαι υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το καινούργιο έτος. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, μακριά από τους τραυματισμούς και ό,τι καλύτερο. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, με υγεία και καλά Χριστούγεννα. Και ευτυχισμένο το νέο έτος. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2019. Ένα, δύο, τρία. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Christmas! Feliz Natal e um próximo ano novo para todos da família Atomit. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλά.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά!